Πράγματι είμαστε ακόμα μία φορά εδώ να μαζέψουμε φάρμακα τα οποία έχει ο κάθε πολίτης στο σπίτι του και δεν τα χρειάζεται για τις ανάγκες του κοινωνικού ιατρείου. Το κοινωνικό ιατρείο μετά από 8 μήνες λειτουργίας εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ανασφάλιστους και ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη και παράλληλα με την συλλογή των φαρμάκων που γίνεται να τροφοδοτεί και αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και να χρησιμοποιούνται αυτά τα φάρμακα εκεί που πραγματικά πιάνουν τόπο. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα φάρμακα είναι φάρμακα τα οποία είναι πληρωμένα από τις τσέπες όλων μας και ό,τι πρακτικά σήμερα δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένο. Ό,τι φάρμακα έχει ο καθένας και δεν λήγουν μέσα στο εξάμηνο, μπορεί να τα φέρει είτε να τα πηγαίνει μάλλον είτε στα ΚΑΠΗ τα οποία υπάρχουν στη γειτονιά του, είτε στην ενορία που είναι το σπίτι του. Εκεί θα συγκεντρωθούν τα φάρμακα και είτε μέσω του Δήμου είτε μέσω της Ιεράς Μητρόπολης θα φτάσουν στα χέρια του κοινωνικού ιατρείου. Η σημερινή δράση γίνεται γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κάθε καλή προσπάθεια, όπως αυτή που κάναμε μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο και την Ιερά Μητρόπολη, φτιάχνοντας και λειτουργώντας το κοινωνικό ιατρείο, δεν μπορεί να είναι στιγμιαία. Πρέπει να έχει συνέχεια. Και πρέπει να έχει συνέχεια για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει ανάγκη να ενισχύεται ο Δήμος, ο οποίος ούτως ή άλλως πληρώνει τα φάρμακα του κοινωνικού ιατρείου, αλλά να ενισχύεται και αυτός με μια ποσότητα φαρμάκων, αλλά κυρίως και το σπουδαιότερο, γιατί εφόσον η κρίση συνεχίζεται, η ίδια η κοινωνία πρέπει με τη συνέχιση αυτών των ενεργειών να δείξει ότι έχει ευαισθησία, εμπνέεται από αλληλεγγύη και ότι κατανοεί ότι όλοι μαζί, δουλεύοντας και βοηθώντας ο ένας τον άλλον, θα βγούμε από αυτή την κρίση. Νομίζω ότι το δεύτερο στοιχείο είναι πολύ σημαντικότερο για να περάσουμε την κρίση την οποία διανύουμε. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω, εκτός από τον Ιατρικό Σύλλογο και την Ιερά Μητρόπολη, να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλες και όλους τους συμπολίτες μας που σήμερα εδώ με την παρουσία τους έδειξαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι όλοι μας έχουμε, σαν κοινωνία, είμαστε μια γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία και θα την αντιμετωπίσουμε.